Μαζί μας είναι ο κύριος Πέτρος Πίκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Promo Solution. Καλησπέρα κύριε Πίκο. Καλησπέρα κύριε. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Λέγαμε στην αρχή της φετινής ΣΥΑΛ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ μεγάλη ψηφισμότητα, υψηλή. Το ταμείο είναι μείον ή συν? Είναι σίγουρο ότι είναι το ταμείο είναι στο συν. Μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που πραγματοποιήθηκε με τόσο μεγάλη επιτυχία η ΣΥΑΛ. Νομίζω ότι απέδειξε περίτρανα ότι ανήκει στην ελίτ των διεθνών εκθέσεων και μάλιστα σε μία από τις ηγετικές θέσεις. Αυτό κατέστησε σαφές γιατί όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και ανεξαρτήτως μεγέθους πραγματοποίησαν πολύ καλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια, κλείστηκαν συμφωνίες και νομίζω ότι, όπως είχα πει και στην αρχή, έχουμε περάσει πια σε μια εποχή σαν ένα COVID, μια παρένθεση. Εκθεσιακά τουλάχιστον νομίζω ότι αποδείχθηκε αυτό. Τώρα, από εδώ και πέρα περιμένουμε υπόλοιπες εκθέσεις μέσα στο 23. Η ISM έχει πάει πίσω φέτος Ιανουάριο-Απρίλιο, σωστά? Σωστά. Έχει πάει, η ISM της Κολονίας έχει μεταβρεθεί για τον Απρίλιο. Όμως μετά από εδώ από τις ΙΑΛ συνεχίζουμε στην ISM στο Ντουμπάι, ISM Middle East, με πολύ δυναμική παρουσία επίσης. Είναι περίπου 10 ή 12 επιχειρήσεις που συμμετέχουν και βρίσκουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε αγορές περιοχής και μάλιστα φέτος ειδικά που θα υπάρχει αυτό το κενό μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου που, αφού η ISM του Ιανουαρίου δεν πραγματοποιείται. Η Promo Solution πού αλλού θα έχει παρουσία? Επίσης τον Νοέμβριο έχουμε μια πολύ σημαντική παρουσία στην BLMA στο Σικάγο, η οποία αναμένεται επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μετά την BLMA του Άμστερνταμ τον περασμένο Μάιο, που ενδεχομένως δεν τα είχαμε συζητήσει, η οποία είχε τεράστιο ποσοστό επισκεψιμότητας, νομίζω ότι θα ακολουθήσει και θα αποδειχθεί ότι θα είναι επιτυχημένη. Και το 2023? Το 2023 πια νομίζω ότι θα είναι ένα έτος γεμάτο εκθεσιακές δράσεις. Τώρα πια δεν υπάρχουν αναβληθήσεις εκθέσεις, όλα έχουν πάρει το δρόμο τους και υπάρχει ένα γεμάτο εκθεσιακό πρόγραμμα που ξεκινάει με Free Logistica τον Ιανουάριο, με Φεβρουάριο, με Biofach, με IFE στο Λονδίνο, πολύ σημαντική έκθεση που επίσης έχει να πραγματοποιηθεί στο full της αρκετά χρόνια. Είμαστε πολύ excited για ότι θα έρθει. Η Food Expo φυσικά, η Food Expo στην Ελλάδα, επειδή πραγματοποιήθηκε και πέρσι με μεγάλη επιτυχία, γι' αυτό δεν την ανέφερα. Αλλά νομίζω στο εξωτερικό θα ακολουθήσουν πολύ σπουδαία πράγματα. Κύριε Πίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.